centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Μια μέρα που κάθε μέρα, κάθε χρόνο τα λέμε, πέρσι τέτοια μέρα μας έλεγες 1-10. Φέτος θα πούμε 83 λεπτά μέσο όρο. Σημαντική διαφορά μέσο όρο, διότι μπορούμε να βρούμε το πετρέλαιο ανάλογα με το πρατήριο, ανάλογα με την ποσότητα, ανάλογα με την εταιρεία, από πόσο μέχρι πόσο. Θεωρώ δεν θα είναι πολύ μεγάλες διαφορές. Γύρω στο λεπτό πάνω, λεπτό κάτω, εκεί θα είναι οι διαφορές. Δηλαδή 82, 83, 84, εκεί πάει ας πούμε και μέσα όρο 83. Εκεί μέσα. Εγώ πιστεύω από 82 έως 84, δεν νομίζω παραπάνω. Κάπου εκεί, κάπου εκεί. Ναι, ναι. Θα παίξει ρόλο και οι ποσότητες που παραγγέλνει κάποιος, κύριε Ζήση, δηλαδή, ή και η απόσταση, γιατί φαίνεται και αυτοί να είναι κάποιοι παράγοντες που μπορούν να επιβαρύνουν μια τιμή. Αυτό είναι στην πολιτική του κάθε πρατηρίου και του κάθε μεταπολιτή. Ναι. Ο καθένας κρίνει πώς θα δουλέψει εκείνος με το μαγαζί του. Μάλιστα. Άρα δεν θα λέγαμε επαφίεται μόνο κάποιο, στον... Δεν ισχύει κάποιος νόμος ή κάτι άμα είναι απομακρυσμένος ή όχι. Η τιμολογιακή πολιτική του κάθε μαγαζιού. Γιατί παλιότερα θυμόμαστε όλοι ότι άλλη η τιμή ήταν όταν, ας πούμε και για τις ποσότητες, έβαζε κάποιος 200 λίτρα ένα βαρελί. Και άλλη τιμή ήταν όταν έβαζε ένα τόνο, ας πούμε. Κοιτάξτε, αν παρατηρήσετε στο παρατηρητήριο ότι μόνο που εμείς γράφουμε τις ναι. τιμές και ξέρω καθένα τη τιμή πουλάει ο οποιοσδήποτε παρατηρούχος είτε μεταπολιτής, εκεί έχει κάποιες τέτοιες... Ναι, διαφορές. Διαφορές που λέει ότι τι τιμή μπορείς να το δώσεις κάτω από 500 λίτρα, τι τιμή πάνω από 500 λίτρα. Ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις που πρατηρούχοι που γράφουν ότι κάτω από 500 τόσο, πάνω από 500, 1000 κτλ. Έχουν κάποιες διαφορετικές τιμές. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που δεν έχουν, είτε 200. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις ναι, που πηγαίνουν με την συγκεκριμένη τιμή. Μάλιστα. Τώρα, το μόνιμο ερώτημα, υπάρχει ενδιαφέρον ή ο κόσμος φούλαρε πέρσι, γέμισε πέρσι όσο μπορούσε να γεμίσει με τα 70 λεπτά που κάποια στιγμή φτάσαμε? Στο ξεκίνημα οι παραγγελίες είναι ελάχιστες. Μάλιστα. Βέβαια κάποια απομακρυσμένα χωριά που φοβούνται μήπως έχουν τίποτε χιόνια ή δύσκολους καιρούς, ναι, ναι, προμηθεύονται. Ξεκινήσαν να ζητάνε να προμηθευτούν. Μέσα η πόλη και πιο κοντινές περιοχές που έχουν ήδη προμηθευτεί, θεωρώ ότι στην πορεία και νομίζω από τον Νοέμβριο και μετά υπολογίζω ότι θα ξεκινήσει έτσι λίγο. Άρα ακόμη υπάρχουν αποθέματα στις δεξαμενές, επαναλαμβάνω, από συμπολίτες μας που κατά κάποιο τρόπο γέμισαν ή προσπάθησαν να γεμίσουν κάποιες από τις δεξαμενές τους για να είναι έτοιμοι για αυτόν τον χειμώνα. Ναι, άρα οι παραγγελίες είναι λίγες. Ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι το πετρέλαιο πέρσι δόθηκε ένας μήνας παράταση στην ουσία. Βέβαια, βέβαια. Πήγε μέχρι και Μάιο. Είχαμε πει μέχρι 15 Μαΐου, στο τέλος έγινε μέχρι τέλος Μαΐου. Μέχρι τέλος Μαΐου, φυσικά. Μέχρι τέλος Μαΐου. Και όπως είπαμε, προς το τέλος έπεσε πάρα πολύ και η τιμή και λόγω κορονοϊού τότε, έτσι. Δεν ξέρω αν και φέτος που θα πήξουμε από ό,τι καταλαβαίνουμε στον κορονοϊό. Δεν ξέρω αν και φέτος κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό δηλαδή θα επηρεάσει την τιμή του πετρελαίου σε όλη τη σεζόν. Το καλό είναι ότι το ξεκίνημα είναι σε κάποια επίπεδα που θα το πω υποφερτά. 20 λεπτά φθηνότερο από πέρσι. Είναι πολύ σημαντική η διαφορά. 27 στην ουσία με ένα 10 που ήταν. Με ένα 10 που ήταν, ναι, στο ξεκίνημα, επαναλαμβάνω, 15 Οκτωβρίου πέρσι, το πετρέλαιο στην Καστοριά είχε ένα 10. Και ενώ εμείς υπολογίζαμε ότι ίσως έγινε κάτω από ευρώ, ξαφνιστήκαμε τελευταία εβδομάδα που πήγε ναι, σε ένα 10. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, μιλάμε για φέτος η τιμή κυμαίνεται εκεί. Ας ελπίσουμε να πέσει το πετρέλαιο ασχέτως με το τι θα γίνει με την πανδημία. Θεωρώ να πάνε καλύτερα τα πράγματα και να μην έχουμε να τελειώνει και αυτό η ιστορία με τον κορονοϊό, γιατί ταλαιπωρούνται πάρα πολλοί κόσμος και πρώτα από την υγεία του και δεύτερον από θέμα εργασίας, για να μπορέσει να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να ξέρουμε τι θα γίνει. Έτσι. Αν και θεωρώ είτε με τη μία περίπτωση είτε με την άλλη πρέπει το πετρέλαιο να είναι σε χαμηλά επίπεδα, τουλάχιστον για τις περιοχές της δικές μας, τη Δυτική Μακεδονία και γενικά όλη την Βόρεια Ελλάδα, που ξέρουμε όλοι μας
τι οι θερμοκρασίες επικρατούν. Για επίδομα είναι πάρα πολύ νωρίς μάλλον να μιλήσουμε ακόμη, γιατί ακόμη δεν έχει καταλήξει η κυβέρνηση αν θα δώσει επίδομα πετρελαίου ή επίδομα θέρμανσης. Πολλά ακούγονται φέτος ότι θα δοθεί ίσως ένα επίδομα και σε άλλες μορφές θέρμανσης των ανθρώπων, που μπορεί να είναι το ξύλο, το πέλετ κτλ. Αυτό που ακούμε και μαθαίνουμε, αδιαρέοντας κάποια πράγματα, χωρίς να υπάρχει κάτι επίσημο, είναι ότι θα δοθεί καταποκοπή, σίγουρα θα ισχύει για το πετρέλαιο θέρμανσης και εξετάζονται Σίγουρα για το θέρμα. Για το πετρέλαιο. Αλλά εξετάζεται μήπως δοθεί για ξύλα, για πέλετ ή για άλλες μορφές. Προφανώς θέλουν να δουν πώς θα μπορέσουν να βρουν το τι δικαιολογητικά θα πρέπει να δώσει ο καθένας από τις άλλες μορφές ενέργειας. Γιατί σίγουρα πάντως όχι για air condition. Αυτό είναι σίγουρο. Γιατί αυτό σίγουρα εξαιρείται. Το air condition είναι εκτός. Αυτό συνεπάγεται όμως στο ρεύμα. Ναι. Δεν νομίζω να υπάρχει τώρα μόνο για air condition τέτοια περίπτωση. Ναι, είναι στο ρεύμα. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Μακάρι να δώσουν χρήματα, να πέσει και περισσότερη τιμή μαζί με το επίδομα. Ας δώσουν σε όλες τις μορφές. Ωραία. Είναι μια βοήθεια σε όλο τον κόσμο. Ωραία. Κύριε Ζήστα, τα λέμε συχνά πυκνάμε τις αυξομοιώσεις που θα έχουμε στην τιμή του πετρελαίου, γιατί πραγματικά πέρσι, ας πούμε, είναι κλασικό παράδειγμα τι αυξομοιώσεις είχαμε. Το πήραμε και ένα 10, το πήραμε και 70. Καταλαβαίνετε, είναι χαοτική η διαφορά. Οπότε θα σας χρειαζόμαστε κατά καιρούς να δούμε τι θα γίνει. Ας ελπίσουμε μόνο σε μειώσεις να μιλάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.